Ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει, εκπροσωπώντας βέβαια την πλευρά του Άρεος, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ομάδος, αρμόδιος και για οικονομικά θέματα και για θέματα αδειοδότησης, ο κύριος Αγισίλεος Τουμαζάτος, ο οποίος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι και ο Χρήσανδος στο στούντιο, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας κύριε Τουμαζάτε. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Ζαγόρα, κύριε Τσαλτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Εμείς ευχαριστούμε γιατί εσείς πρέπει να μιλάτε, οι άνθρωποι που γνωρίζετε, και να μην μιλάμε, να μην τοποθετούμαστε εμείς προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε μια κατάσταση. Και το πρώτο ερώτημα, ο Χρήστος γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, αλλά το πρώτο ερώτημα θα το κάνω εγώ. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Τουμαζάτε, πώς είναι δυνατόν ο Άρης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έχει εξασφαλίσει μέσω της, μέσω του πρωταθλήματος την έξοδο του στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή έξοδο, την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, να έχει πάρει αδειοδότηση και να προκύπτει πρόβλημα αυτή τη στιγμή να μιλάμε τις τελευταίες 24 ώρες για το αν τελικά ο Άρης θα αγωνιστεί, θα μπορέσει να αγωνιστεί ή δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που έχει πάρει αδειοδότηση. Είναι πολύ σωστό και πολύ ακριβές αυτό που λέτε. Ναι, ο Άρης, η ΠΑΕ Άρης, έχει πάρει αδειοδότηση από το αρμόδιο όργανο της έκδοσης αποφάσεων αδειοδοτήσεως με ψήφους 4-1, με ξεκάθαρο τρόπο και αδιαμφισβήτητο. Ο φάκελος, ο οποίος υπευλήθη εμπρόθεσμα νόμιμα, και να κάνω μια παρένθεση, η διαδικασία της αδειοδότησης δεν είναι μόνο η διαδικασία η οποία τελειώνει 31 Μαρτίου. Κάθε τρεις μήνες έχουμε το financial fair play και όλες οι υποθέσεις βρίσκονται κάτω από έλεγχο κατευθείαν από την UEFA. Οπότε το να μιλάμε σήμερα αυτή τη στιγμή για το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει ή για το ζήτημα το οποίο προσπαθούν κάποιοι να προκύψει είναι τουλάχιστον αστείο. Είναι τουλάχιστον αστείο, γιατί υποθέσεις και υπόθεση η οποία έχει δημιουργήσει ό,τι έχει δημιουργήσει, επιχειρείται να γίνει αυτό το καταστροφικό, αυτή η ζημιά, αυτή η μεγάλη καταστροφή στην ΠΑΕΑΡΙΣ, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη ζημιά, μια μεγάλη καταστροφή, αν συμβεί κάτι άσχημο, είναι μια υπόθεση η οποία έχει περάσει και περνάει επανειλημμένως από ελέγχους. Άρα δεν μιλάμε ούτε για κάτι καινούριο, ούτε για κάτι άγνωστο, ούτε για κάτι, κάτι το οποίο έπεσε τελευταία στιγμή από τον ουρανό. Και εδώ αρχίζουν τα μεγάλα ερωτηματικά. Τα οποία είναι... Τα οποία έχουν να κάνουν, πρώτον, αν μπορώ να σας δώσω λίγο το τεχνικό μέρος. Αυτό θέλουμε, όλο, ακριβώς όπως το ξεκαθαρίσουμε αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε και να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για το τι μιλάμε. Έτσι. Θέλω να το κάνετε, κύριε Τουμαζάτε, για να μην παίρνω εγώ το μικρόφωνο, όχι εγώ τέλος πάντων, ή εγώ το πληκτρολόγιο και γράφω ό,τι μου κατεβάζει το κεφάλι μου. Γι' αυτό θέλω, γι' αυτό συζητήσαμε να είστε μαζί μας στον αέρα. Για να έχουμε και κάτι επίσημο, αλλά να έχουμε και έναν ειδικό, ο οποίος γνωρίζει το θέμα ακριβώς. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω επί της αρχής, και σαν ΠΑΕΑΡΙΣ και σαν μέτοχοι της ΠΑΕΑΡΙΣ και σαν στελέχη, και προσωπικά και εγώ, ο οποίος είμαι αρκετά χρόνια στην αδειοδότηση, με δύσκολες αδειοδοτήσεις στο παρελθόν, και μια διαδικασία που τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όπως και άλλοι συνεργάτες και συνάδελφοι, σεβόμαστε. Και του Παναθηναϊκού, απόλυτα, να πούμε έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Είστε στον Παναθηναϊκό πριν τον Άρη, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος στο τι αναφέρεστε. Ναι, ήμουνα την πολύ δύσκολη περίοδο, 2013-2018, γενικός διευθυντής στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια πήρε την άδεια, παρόλες τις δυσκολίες, νομότυπα και νόμιμα. Να συνεχίσουμε όμως για την ΠΑΕ Άρης, το οποίο θα συμβεί και τώρα, και η ΠΑΕ Άρης έχει πάρει από το 16 νόμιμα και πεντακάθαρα την αδειοδότηση και θα πάρει και αυτή την αδειοδότηση. Να ξεκαθαρίσω επί της αργής ότι σεβόμαστε απόλυτα τον κανονισμό αδειοδότησης όπως αυτός προκύπτει από το αρμόδιο όργανο της UEFA, το Club Financial Control Body, και βέβαια όπως διεκπεραιώνεται ο ίδιος κανονισμός και οφείλει να διεκπεραιώνεται από τις κατατόπου ομοσπονδίες, εν προκειμένου, στη δικιά μας περίπτωση, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το λέω αυτό γιατί πάντα και ο μόνος οδηγός στην διαδικασία αυτή είναι να τηρήσει τον κανονισμό. Έχουμε λοιπόν τηρήσει στο ακύρωτο τον κανονισμό. Η υπόθεση του Παλαφουέλο είναι μια υπόθεση που αρχίζω και βάζω τα σημεία, τα τεχνικά παύλα ουσιαστικά. Δεν είναι εργαζόμενος της ΠΑΕ Άρης. Δεν είναι εργαζόμενος της ΠΑΕ Άρης, η οποία ιδρύθηκε το 2016.
Το γνωρίζει αυτό ο οποιοδήποτε ασχολείται ή δεν ασχολείται με το ποδοσφαιρικό γύμναστε. Είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την παλαιά ΠΑΕ, την υποεκαθάριση ΠΑΕ, για την οποία ούτε γνωρίζω λεπτομέρειες, ούτε έχουμε καμία σχέση. Η ΠΑΕ η οποία αιτείται την χορήγηση αδείας και αιτήθηκε τη χορήγηση αδείας και πέρυσι και πρόπερσι για τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, το αντικειμενικό στοιχείο, γιατί ξεκαθαρίζει και διασφαλίζει οποιαδήποτε επιχείρηση ή οποιαδήποτε προσπάθεια, κάτι το οποίο είναι απόλυτα ξεκάθαρο, να γίνει έστω και 1% λιγότερο ξεκάθαρο. Συνεχίζω, δεύτερο ζήτημα. Να το διευκρινίσουμε, κύριε Τουμαζάτο, να το διευκρινίσουμε. Παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό, επί της ουσίας, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί λοιπόν θεωρητικά, λέει ο κύριος Σαράκης, ο υπεύθυνος αδειοδότησης, ότι έχει πρόβλημα ο Άρης, γιατί στην ουσία χρησιμοποιεί ένα άρθρο το οποίο είναι για τους εργαζόμενους στην ΠΑΕ Άρης. Σωστά. Γι' αυτό το λέτε ότι δεν είναι εργαζόμενος, για να καταλάβει και ο κόσμος, και είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής. Και όχι μόνο για αυτό. Ναι, πάμε και άλλοι λόγοι. Και άλλοι λόγοι, και πολύ πιο σημαντικοί, και θα τους πούμε τώρα αμέσως. Παρακαλώ. Η αδειοδότηση κρίνει τι κονδύλι υφίσταται ήδη στις 31 Δωδεκάτου κάθε έτους σαν ληξιπρόθεσμο, με περιθώριο διαχείρισης του αυτού κονδυλίου, όχι κονδύλια που θα προκύψουν μετά, του αυτού κονδυλίου μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Με απλά ελληνικά, στις 31 Δωδεκάτου 2020, η υπόθεση του Παλαθουέλο ήταν ήδη εις γνώση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είχε ήδη συμπεριληφθεί σαν απλή γνωστοποίηση, όπως και άλλες υποθέσεις από την παλαιά προς εκαθάριση ΠΑΕ, σαν απλή γνωστοποίηση και όχι σαν οφειλή της ΠΑΕ Άρης, γιατί ήταν σε εκκρεμωδικία το 2020, και ερωτηθήκαμε γραπτός από την ΕΠΟ και απαντήσαμε γραπτός ότι το κονδύλι δεν αφορά ούτε εργαζόμενο, ούτε πληρωτέα υποχρέωση, πόσο δε μάλλον ληξιπρόθεσμη υποχρέωση. Και πήραμε και την άδεια πέρυσι, είχαμε και άλλες παρόμοιες υποθέσεις, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω, και ο λόγος μεταξύ άλλων είναι γιατί και το επίδικο της υπόθεσης δεν είναι αν ο Άρης, αν η ΠΑΕ Άρης οφείλει κάποιο χρηματικό ποσό στον Ρούμπεν Παλαθουέλο. Το επίδικο είναι αν η ΠΑΕ Άρης είναι αθλητικός και οικονομικός διάδοχος της υποεκαθάρισης ΠΑΕ. Να το πω πολύ απλά, περνάει ένας απ' έξω από μια εταιρεία και λέει, α, πάρα πολύ ωραία, πιστεύω ότι αυτή μου η απέτηση, αυτή μου η αντιδικία που έχω με μια άλλη εταιρεία, ενδεχομένως να ικανοποιηθεί από αυτή την εταιρεία. Η υπόθεση λοιπόν του Ρούμπεν Παλαθουέλο έχει ξεκινήσει από το 2012, ήταν εργαζόμενος εκείνης της ΠΑΕ το 2006, χαθήκανε, δεν χαθήκανε υποθέσεις στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, δεν έχει καμία σημασία για εμάς. Και το 2020, όταν ξεκίνησε γενικά αυτή η διαδικασία που γνωρίζετε και με άλλες υποθέσεις, αποφασίστηκε να κινηθεί εναντίον της ΠΑΕ για την οποία μιλάμε σήμερα, η οποία έχει κάνει το αίτημα και το έκανε και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος της χορήγησης αδείας. Της άλλης ΠΑΕ δηλαδή, άλλο νομικό πρόσωπο. Να πω εδώ σαν παρένθεση ότι η ίδια η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, και αυτό υπάρχει και μέσα στις αποφάσεις που έχουν κατατεθεί στη FIFA, mm, και υπάρχει και στην προπέρσινη αδειοδότηση που πήραμε με τις τέσσερις υποθέσεις, τις πρώτες μεγάλες τέσσερις υποθέσεις του ΜΠΑΝ, υπάρχει νομολογία καταγεγραμμένη στα όργανα αδειοδότησης της ΕΠΟ, συγκρατήστε το αυτό, που λέει ότι οι υποχρεώσεις που αφορούν την παλαιά προς εκαθάριση ΠΑΕ δεν συνιστούν και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΠΑΕ, η οποία αιτείται τις αδειοδοτήσεις. Τι σημαίνει αυτό νομικά, οικονομικά, διαχειριστικά? Σημαίνει ότι όσο είναι σε εκκρεμότητα το αν η νέα ΠΑΕ είναι διάδοχος και όχι αν οφείλει, δεν μπορούμε να συζητάμε καν για ενδεχόμενο, για διαπληρωτό υπόλοιπο, για ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Γίνεται μια απλή γνωστοποίηση σύμφωνα με τους παγκόσμιους ελεκτικούς κανόνες, με τις υπογραφές των πολύ μεγάλων ελεκτικών εταιριών οι οποίοι ελέγχουν το φάκελό μας, με τις γνωστοποιήσεις όλων αυτών των δεδομένων και συνθηκών που σας λέω κάθε τρεις μήνες στο Financial Fair Play, με την χορήγηση της περσινής αδείας, η οποία συμπεριλάμβανε μέσα την υπόθεση
την ίδια και ακριβώς τα ίδια συνέβησαν και φέτος. Και ως του θαύματος, τελευταία στιγμή και με δεδομένο ότι η απόφαση βγήκε εντός του 2022, γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με το ημερολόγιο, έτσι. Δηλαδή, η 31 Δεκάτου είναι γνωστό ότι ολοκληρώνεται το έτος. Και η 1η του Ιανουαρίου είναι γνωστό ότι μπαίνουμε σε άλλο έτος. Όταν λοιπόν έχουμε φύγει από το ένα έτος και έχουμε μπει σε άλλο έτος το 2020, με τα ίδια δεδομένα. Και με τα ίδια δεδομένα το 2022 σε σχέση με το 2021, άρα την στιγμή, την απόλυτη στιγμή 31 Δεκάτου 2021, ούτε για άνοιξη πρόθεσμου υπόλοιπο μπορούμε να μιλάμε, αφού δεν μιλάμε καθόλου για πληρωτέο υπόλοιπο, αφού μιλάμε για μια εκκρεμωδικία η οποία έχει επίδικο αν είμαστε διάδοχοι. Γιατί εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να διαφωτίσω κι άλλο. Είναι άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως αυτές οι οποίες ο εργαζόμενος που υφίσταται μια σχέση εργασιακή με μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία για κάποιο λόγο συγκρούεται ο ένας με τον άλλον εντός του οργανισμού, έχοντας συμβατική υποχρέωση ο ένας απέναντι στον άλλο, ένα συμβόλο δηλαδή ποδοσφαιριστή με ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αφημί, και για κάποιο λόγο πήγανε σε μια εκκρεμωδικία. Αυτές είναι άλλες περιπτώσεις που και αυτές επίσης, όταν δεν έχουν καταστήληξη πρόθεσμες, δεν απασχολούν και οφείλουν να μην απασχολούν την εκδίκαση της υπόθεσης. Νομίζω έχουμε δώσει μια πάρα πολύ καλή εικόνα του ποιο ήταν και ποιο είναι η καρδιά της υπόθεσης, για να μην συνεχίσω σε περισσότερα θέματα και να με ρωτήσετε. Ναι, και πάμε λοιπόν και λέει ο κύριος Σαράκης. Όχι, δεν είναι. Είναι, ερώτηση, είναι. Δεν, είναι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να τον πληρώσεις και τον Παλαθοέλος ή να τον διακανονίσεις, παρά το γεγονός ότι, όπως είπατε ξεκάθαρα, είναι το 22. Και πατάει σε αυτό που λέει για γνωστοποίηση οφειλής μέχρι 31 πρώτου του επόμενου έτους. Έτσι, σωστά. 4 μέρες δηλαδή μετά από τη γνωστοποίηση στην ΠΑΕ Άρης, 27 πρώτο από το ΚΑΣ, ότι πλέον είναι τελεσίδικο η συγκεκριμένη οφειλή. Και ρωτάω εγώ, πώς γίνεται να το κάνει αυτό ο υπεύθυνος της αδειοδότησης? Πώς γίνεται να το κάνει αυτό ο υπεύθυνος της αδειοδότησης, ο οποίος μάλιστα, όπως εξηγήσατε τα δύο προηγούμενα χρόνια, έλεγε και υπάρχει και μέσα στις αποφάσεις, όπως μας λέτε, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται? Υπάρχει στις αποφάσεις, υπάρχει στη γραπτή αλληλογραφία. Και αυτό με τη γραπτή αλληλογραφία είναι και το νέο στοιχείο που μας δίνεται. Γιατί κάποιοι λέγανε, καλά, ο Άρης δεν ρώτησε την ΕΠΟ τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, οτιδήποτε άλλο. Εμείς, είπα κάτι, σεβόμαστε απόλυτα το σύμφωνο εμπιστευτικότητας, τους θεσμούς, τις διαδικασίες. Ούτε διακινούμε έγγραφα, ούτε αποκαλύπτουμε οτιδήποτε είναι μέρος της διεργασίας της διαδικασίας. Αυτά τα οποία λέμε είναι για να διαφωτίσουν και μέχρι αυτό το βαθμό το τι ισχύει. Μπορούμε λοιπόν να τα πούμε και γι' αυτό τα λέμε. Φυσικά και υπάρχουν όλα αυτά, και φυσικά όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη στην ακρόαση η οποία έγινε στις 13 Μαΐου στο όργανο το οποίο αποτελείται από δικαστή, αποτελείται από νομικούς και αποτελείται και από ορκωτούς ελεκτές. Όταν λοιπόν με αρνητική εισήγηση, γιατί εγώ είμαι 12 χρόνια στην αδειοδότηση, είμαι εκπαιδευμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πάρα πολλά σεμινάρια και δεν έχω δει μέχρι τώρα στην καριέρα μου μια αρνητική εισήγηση να τη χάνει 4-1 συντριπτικής, δηλαδή εξέλιξης εις βάρος της εισήγησης. Αυτό συνέβη μόνο για έναν λόγο. Γιατί όπως ρωτάτε κι εσείς και όπως καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούν, η υπόθεση είναι πεντακάθαρη, η υπόθεση δεν αφορά καμία άνοιξη πρόθεσμη υποχρέωση και συνεπικουρικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε αφήσει στους φακέλους και έχουμε διατυπώσει στις ακροάσεις, οδήγησαν πάρα πολύ αβίαστα το σώμα με ξεκάθαρο γραπτό σκεπτικό την υφιστάμενη χορήγηση αδείας και μάλιστα συνεπικουρούμενη και νομολογίες εκτός από το αθλητικό δίκαιο, για να είναι περίτρανα διαπιστωμένη η κοινή λογική, και χορηγήθηκε η άδεια της ΠΑΕ Άρης. Ενώ λοιπόν χορηγήθηκε η άδεια, όπως λέτε, με 4-1, υπάρχει λοιπόν αυτό το κλίμα αυτή τη στιγμή ότι στη δευτεροβάθμια επιτροπή θα ανατραπεί αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι, αλλά σίγουρα, κύριε Τουμαζάτο, είναι ανησυχητικό να βλέπουμε
ότι την αρνητική αυτή εισήγηση την κάνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει τοποθετηθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την οποία ο Άρης είναι σε μία διαμάχη τα τελευταία χρόνια και λόγω της υπόθεσης του Λάσκοφ, που επιτρέψτε μου, εξευτελίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο από το ΚΑΣ, που είπαν ότι σε δύο βαθμούς βγάλατε μία απόφαση η οποία ήταν λάθος. Είναι λοιπόν σε μία διαμάχη. Βγαίνει λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος τοποθετήθηκε από αυτή την ομοσπονδία στη θέση του επί 20 χρόνια υπεύθυνου αδειοδότης, διευθυντή αδειοδότης του κυρίου Δημητρίου. Και παράλληλα, ο φόβος, ξέρετε γιατί υπάρχει στον κόσμο του Άρη, το γράφουν παντού στα social media. Εκτός από την αλλαγή αυτή, πριν από 6-7 μήνες, ξυλώθηκε όλη η επιτροπή, η δευτεροβάθμια αδειοδότηση, και μπήκε μια άλλη. Πώς να μην ανησυχεί ο κόσμος και να μην σκέφτεται ότι για ποιο λόγο, ρε παιδιά, ξυλώσανε μια επιτροπή που εκλέχτηκε για 4 χρόνια και στον πρώτο χρόνο, όταν έβγαλε κάποιες αποφάσεις που δεν ήταν αρεστές, ξυλώθηκε και μπήκε μια άλλη. Πώς να μην σκέφτεται ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει? Και μην μου πείτε ότι δεν το σκέφτεστε κι εσείς ως Άρης αυτό το πράγμα. Τα σκεφτόμαστε όλα. Μας ανησυχούν όλα αυτά τα οποία περιγράφεται. Επαναλαμβάνω, σεβόμαστε απόλυτα τους κανονισμούς, γιατί στο τέλος επικρατεί αυτό το οποίο πρέπει να επικρατήσει. Μας ανησυχούν όλα αυτά. Εμάς το καθήκον μας είναι να προστατεύσουμε την ΠΑΕ Άρης και ευρύτερα μέσα από αυτή την εξέλιξη να διαφωτίσουμε και να προστατεύσουμε όσο μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε στο πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΠΑΕ Άρης έχει ήδη βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση η οποία διαφωτίζει και προαναγγέλει πώς και γιατί μπορεί και θα αντιδράσει σε οποιοδήποτε πραξικόπημα επιχειρηθεί εις βάρος της ΠΑΕ Άρης. Είναι μια ιστορική στιγμή, συγκρατήστε αυτό που σας λέω, είναι μια ιστορική στιγμή την οποία ενδεχομένως είχε ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ πάντα να βρω σε οτιδήποτε συμβεί στη ζωή και στην επαγγελματική και στην προσωπική αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, ουδέν κακό να μηγές καλού. Κρατήστε και αυτό που σας λέω, είναι μια ιστορική στιγμή για να διαφωτιστούν κάποια ζητήματα και να επικρατεί πλέον από εδώ και μπρος αυτό το οποίο πρέπει να επικρατεί, χωρίς να ρισκάρονται αυτή τη στιγμή πέραν από τα επιχειρηματικά και τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία καταστρέφουν μια ΠΑΕ σε περίοδο, αν δεν πάρει άδεια, μετά από 2 χρόνια κορονοϊό, σε περίοδο που οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή πλήττονται από μια τρομερή ακρίβεια στην Ελλάδα, η οικονομία υποφέρει, είμαστε σε συνθήκες πολέμου, όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με το τι πίεση μπορεί να δεχτεί ένας οργανισμός και σε εταιρικό και σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω είναι αντιληπτό ότι δεν διακυβεύονται μόνο ζητήματα από ένα επιχειρούμενο πραξικόπημα που αφορούν στενά μια διεκπεραίωση μιας υπόθεσης αθλητικής. Είναι ευρύτερα τα ζητήματα και σε αυτά τα ζητήματα η ΠΑΕ Άρης έχει μια ιστορική εμπλοκή και ευκαιρία να πρωτοπορήσει. Πείτε μου κάτι, δεν υπάρχει ζήτημα και ποινικό για το γεγονός της διαρροής και της αρνητικής εισήγησης και της απόφασης και της κατάθεσης έφεσης? Γιατί εδώ βγήκε ο κύριος Μπέος χθες στην εκπομπή εδώ του Γιώργου χθες και είπε, εμείς στείλαμε 11 το πρωί της Δευτέρας το εξώδικο αυτό που κατέθεσε ο κύριος Μπέος, που κάνει μέσα λόγο για αρνητική εισήγηση ομάδα, πληροφορούμαστε για αρνητική εισήγηση για ομάδα κτλ. Και επιτίθονταν στην πρωτοβάθμια που έδωσε άδεια στον Άρη, ενώ η αδειοδότηση ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το βράδυ της ίδιας ημέρας. Και το δεύτερο, διαβάσαμε στα site ότι κατέθεσε την έφεση ο κύριος Σαράκης τη στιγμή που ακόμα στο site της ΕΠΟ δεν έχει γραφτεί ότι κατέθεσε την έφεση ο κύριος Σαράκης. Δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει θέμα απορρίτου, το οποίο μάλιστα έχει και ποινικές ευθύνες για τη διαρροή. Και ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαρροή, αν δεν είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αδειοδότησης? Φυσικά και τίθεται θέμα και είναι πάρα πολύ εύλογο να υποθεί ότι σίγουρα η ΠΑΕ Άρης έχει σεβαστεί απόλυτα τη σύμβαση εμπιστευτικότητας. Από εκεί και πέρα οφείλει και πρέπει να αναζητηθούν όλες αυτές οι ευθύνες
Γιατί σας είπα. Πρακτικά, κύριε Ντουμαζάτο, το καταλαβαίνω. Πρακτικά όμως. Έχει κάνει κάποια καταγγελία η ΠΑΕ Άρης, κινείται αυτεπάγγελτα η διαδικασία. Τι, από ποιον θα περιμένουμε. Η ΠΑΕ Άρης έχει άριστο νομικό επιτελείο. Έχει βγάλει την ανακοίνωση την οποία έχετε όλοι με επίσημο τρόπο από εχθές αργά το απόγευμα στην δημοσιότητα. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά όλες τις εξελίξεις. Κάνουμε αυτόρυβα και με σεβασμό στους κανονισμούς και τους εγχώριους και τους κανονισμούς της UEFA και της FIFA όλα όσα επιτρέπεται και είναι εύλογο να κάνουμε με απόλυτο σεβασμό και έχουμε απόλυτη πίστη. Έχουμε απόλυτη πίστη ότι θα τελειώσει η υπόθεση και θα επικρατήσει αυτό που πάντα επικρατεί τελικά στη ζωή, το δίκαιο και το φως. Επιτρέψτε μου όμως, στην Ελλάδα δεν επικράτησε αυτό στην περίπτωση του Λάσκοφ. Νίκησε η μαφία, όπως τη χαρακτηρίσατε εσείς, η ΠΑΕ Άρης το είπε. Αυτό επικράτησε στην Ελλάδα. Και έπρεπε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος με ό,τι υπέστη η ομάδα για να δικαιωθεί από το ΚΑΣ. Και μάλιστα δικαιώθηκε από το ΚΑΣ, γιατί ξέρετε, είστε έμπειρος αυτά τα θέματα. Πολύ σπάνια το ΚΑΣ μπαίνει στην ουσία τέτοιων υποθέσεων. Πάει και κοιτάει αν η διαδικασία τηρήθηκε. Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα κάνει το ίδιο η UEFA σε μια πιθανή παρόμοια απόφαση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, κύριε Ντουμαζάτο, ούτε στις επιτροπές της ΕΠΟ. Και ο Άρης έχει το παράδειγμα τώρα, εδώ, φέτος, με το Λάσκοφ. Δεν είναι κάτι μακρινό. Δεν έγινε πριν 20 χρόνια. Πέρσι έγινε το ίδιο πράγμα. Πώς λοιπόν θα εμπιστευτώ εγώ αυτές τις επιτροπές, το εγώ βάλτε ο κάθε δημοσιογράφος ή φιλάθλος, και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα βγει μια απόφαση πάλι. Έχουμε και εμείς αυτή την αγωνία και την ευθύνη να διαχειριστούμε αυτή την αγωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μην επιτρέψουμε να συμβεί στο τέλος αυτό το οποίο ενδεχομένως επιχειρείται με έναν τρόπο πάρα πολύ ακραίο, με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει καμία βασιμότητα για τους λόγους τους οποίους εξηγήσαμε, και συνεχίζουμε και εργαζόμεστε όλα τα στελέχη της ΠΑΕ και ο Πρόεδρος και όλοι όσοι εμπλεκόμεθα με την διαχείριση της κατάστασης για να επικρατήσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο αυτό το οποίο σήμερα που μιλάμε ισχύει, είναι ενισχύει. Θα ήταν πολύ διαφορετικό να μιλάγαμε και να λέγαμε ότι έχουμε μια απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής λόγω αρνητικής εισήγησης και προσπαθούμε να επιχειρήσουμε εμείς να την ανατρέψουμε. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή η απόφαση της χορήγησης αδείας υπάρχει, έχει γραφτεί, έχει χορηγηθεί και είναι με 4-1 με απάντηση στο σκεπτικό επί του ζητήματος της αρνητικής εισήγησης του υπευθύνου αδειοδότησης. Εγώ να ρωτήσω, κύριε Ντουμαζάτε. Κύριε Ντουμαζάτε, το απλό ερώτημα που νομίζω είναι στο μυαλό του καθενός. Εσείς μετά από αυτή την εξέλιξη, την αρνητική εισήγηση, είτε εσείς προσωπικά είτε κάποιος από την νομική εκπροσώπηση του Άρεος, εννοώ, ήρθατε σε επικοινωνία με τον κύριο Σαράκη, αυτόν που εισηγήθηκε αρνητικά δηλαδή, να μάθετε κάτι παραπάνω. Να σας πει και ο ίδιος, τέλος πάντων, να μάθουμε από την πηγή και όχι από διάφορα που αιωρούνται. Έγιναν οι επικοινωνίες που είναι επιτρεπτό να γίνουν πάντα στο επαγγελματικό πλαίσιο και πριν την εκδίκαση της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο όργανο. Δεν έχει αυτή τη στιγμή και ούτε μπορούμε και ούτε θέλουμε να πούμε τι ακριβώς εμπεριείχε η επικοινωνία. Αντιλαμβάνονται όλοι τι ενδεχομένως εμπεριείχει η επικοινωνία. Και το απόρριτο είχαμε για τον Άρη ισχύει, κύριε Ντουμαζάτο. Το απόρριτο ισχύει μόνο για τον Άρη. Είχατε. Είχαμε, λέω, όλοι μπορούν να φανταστούν τι μπορεί να εμπεριείχε η επικοινωνία, ποια μπορεί να ήταν τα ερωτήματα και ποιες ενδεχομένως οι απαντήσεις που λάβαμε. Είχαμε όμως απόλυτη πίστη και το είχαμε διατυπώσει και πριν την ακρόαση ότι θα καταθέσουμε όλα αυτά τα γεγονότα και δεν είχαμε κανένα λόγο ανησυχίας. Και αυτό το γνωρίζετε και εσείς ή το διαισθάνεστε. Μα γιατί υπάρχει απόφαση. Η ομάδα, εννοώ και πριν τον πρώτο τελευταίο αγώνα το Σάββατο το βράδυ και πριν ολοκληρωθεί τα play-off την Τρίτη, έτσι, η ομάδα είχε διαφυλαχθεί, ήταν εν ηρεμία, είχαν προκύψει κάποια ζητήματα, αυτά τα ζητήματα, είχαμε όμως απόλυτη πίστη στο πώς έχουμε διαχειριστεί τα ζητήματα και στον κανονισμό και δικαιωθήκαμε με το 4-1. Τώρα έχουμε εκπλαγεί αρνητικά σε βαθμό ο οποίος ξεπερνάει την κοινή λογική, γιατί
όλα αυτά που είπαμε και ισχύουν είναι δεδομένα τα οποία δεν επιτρέπουν σε κανένα να αποκλίνει από την ελάχιστη κοινή λογική, και όμως επιχειρείται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα, ναι, γιατί από εκεί έχουμε ενημερωθεί, να το διευκρινίσω αυτό, και εμείς από τα δημοσιεύματα έχουμε ενημερωθεί ότι έχει γίνει έφεση, θα γίνει έφεση, θα κοινοποιηθεί έφεση, δεν θα κοινοποιηθεί έφεση. Υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος, υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος που ασχολείται, που δεν ασχολείται, ο διευθυντής, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Ό,τι γνωρίζετε και εσείς γνωρίζουμε και εμείς. Εμείς όμως σαν οργανισμός οφείλουμε να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη, κανένα δευτερόλεπτο και κανένα ενδεχόμενο σενάριο, και είμαστε στην διαχείριση με όλες μας τις δυνάμεις, και εκτιμώ ότι είναι θέμα να ολοκληρωθεί ίσως το τριήμερο, σήμερα ολοκληρώνεται, ναι, και θα δούμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Α, πείτε μας αυτό, χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εκδικαστεί η έφεση έχουμε, και επίσης μετά, αν παρελπίδα ο Άρης του πάρουν πίσω την αδειοδότηση, δηλαδή στη δευτεροβάθμια, για τον Α ή Β λόγο, πόσο διάστημα έχει μετά, γιατί πάει στην UEFA, δεν τελειώνει εκεί το θέμα, σωστά? Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο χρόνος ο οποίος εκπνέει για την έφεση, είναι 3 ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Ναι, αυτή την έχει καταθέσει, έχει επιβεβαιωθεί από την ΕΠΟ. Την έχει καταθέσει χθες το βράδυ ο κύριος. Εμείς έχουμε ενημερωθεί, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μιλάμε τώρα, από τα site, και αυτό καταδεικνύει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να κυλάει ο χρόνος και ένας οργανισμός να έχει την βάσανο της καταστροφής και να μην έχει λάβει ενημέρωση. Και αυτό από μόνο του καταδεικνύει πάρα πολλά πράγματα. Σε επίσημο επίπεδο, δηλαδή λέτε τώρα, ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή με το φτωχό μου το μυαλό, ότι σε επίσημο επίπεδο δεν έχει ενημέρωση ο Άρης για αυτήν την εξέλιξη. Μέχρι πριν λίγο δεν είχαμε λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει συμβεί αυτό το οποίο γράφτηκε στα site. Σας είπα, είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος για όλα τα σενάρια είμαστε σε ετοιμότητα, και για το τι θα επακολουθήσει αν τα σενάρια αυτά επιβεβαιωθούν, σίγουρα είναι και κάτι το οποίο αφορά την UEFA, και σίγουρα θα κινηθούμε και με την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ επίσημα σε όλες τις κατευθύνσεις, και στην UEFA και στη FIFA. Δεν γνωρίζω ακριβώς αυτή τη στιγμή και δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι κρίσιμο, και δεν είναι όμως αυτό το οποίο το γνωρίζω απόλυτα, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο Α ή Β σενάριο. Οπότε, επειδή είναι πυκνός ο χρόνος αυτή τη στιγμή και οι εξελίξεις ίσως τρέχουν, νομίζω θα καθαρίσει και αυτό άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός βαθμός είναι η UEFA. Δεν είναι η δευτεροβάθμια της ΕΠΟ. Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, κρίνεται στο τέλος από την UEFA. Το θέμα. Να το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΑΕ Άρης έχει λάβει τα μέτρα της και κινείται στην κατεύθυνση, γιατί η άδεια χορηγείται από την UEFA. Η άδεια για την οποία μιλάμε είναι η άδεια της UEFA, η οποία διεκπαιρώνεται από την ελληνική ή την κάθε χώρια ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Άρα ο διοκτήτης της άδειας είναι η UEFA. Οπότε η ΠΑΕ Άρης κινείται με τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες για να έχει και προς τα εκεί διαφωτίσει και ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται ή επιχειρείται να γίνει. Να πω το εξής, δεν παίζει ρόλο ότι η ΠΑΕ Άρης έχει πληρώσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ της παλιάς ΠΑΕ, και υπάρχει αυτή η οφειλή των 58.000, όπως λέτε, που είναι για του χρόνου, αλλά τέλος πάντων λέει ο κύριος Σαράκης ότι όχι, έπρεπε να το πληρώσει τώρα εσύ. Δεν παίζει ρόλο αυτό σε μια απόφαση? Φυσικά παίζει ρόλο, και η άδεια η οποία χορηγήθηκε ήδη στην ΠΑΕ Άρης είναι και κατά το πνεύμα και κατά τον τύπο σύνομη. Είναι και κατά το πνεύμα και κατά τον τύπο σύνομη. Και το πνεύμα ακριβώς διαφωτίζει και διασφαλίζει αυτό το οποίο λέτε, ότι δεν μπορεί μια ΠΑΕ η οποία έχει δαπανίσει εκατομμύρια σε προτεραιότητες τέτοιων υποθέσεων και όχι σε προτεραιότητες του πραγματικού δικού της παραγόμενου έργου, και σε συνθήκες κορονοϊού που η έλλειψη των εσόδων άγγιξε το 80 και το 90% και ταρακουνήθηκε όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν μια ΠΑΕ να μην έχει την απόδειξη ότι και χρηστή διαχείριση κάνει και νοικοκυρεμένη διαχείριση κάνει και λαμβάνει όλες τις πρόνοιες για να μην βρεθεί σε κάποιο αδιέξοδο, σε κάποιο
λαμπάνων σημείο το οποίο θα τη επιφέρει ανεπάνω στην πλάτη. Αυτά είναι αστεία πράγματα να τα λέει κάποιο έτσι. Είναι τα φαντάζομαι. Βέβαια. Κύριε Ντομαζάντε. Και τα απόφαση μιλάει και για το πνεύμα και για τον τύπο. Επειδή πρέπει να κλείσουμε και δεν θέλουμε να σταλιπρώσουμε άλλο, γιατί μα το αναλύσατε, μα το εξηγήσατε όπω ακριβώ περιμέναμε και τουλάχιστον. Έπρεπε να ακούσει ο κόσμος και μια τοποθέτηση από την επίσημη πλευρά. Να ρωτήσω κάτι εγώ τελευταίο. Πιστεύετε ότι κάτι ή κάποιος κρύβεται από πίσω, από αυτή την ιστορία, δηλαδή πίσω από αυτή την ιστορία, ή δηλαδή υπάρχει δράκος σε όλο αυτό που γίνεται από χθες και έχει όνομα? Κοιτάξτε, σας είπα, παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε μέχρι αυτή τη στιγμή από τα site. Σίγουρα αυτός δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τι γίνεται, και σίγουρα όμως είναι ένας τρόπος ο οποίος επιτρέπει σε όλους να υποθέτουν πράγματα τα οποία αδίκο και μη αδίκο μπορεί να εμπλέξουν και να εμπλέκουν τον οποιοδήποτε. Αυτό που εγώ ξεκαθαρίζω και σαν παϊάρης το ξεκαθαρίσαμε με την τοποθέτησή μας, η δράση μας και η ενέργεια μας είναι και θα είναι αμύωτη για να προστατεύσουμε το δίκαιο, για να προστατεύσουμε την ΠΑΕ ΆΡΙΣ, χωρίς να παραβιάσουμε κανένα κανονισμό και χωρίς να διεκδικήσουμε από κανέναν κάτι το οποίο δεν θα ήταν σωστό να διεκδικήσουμε. Άρα αν επιχειρείτε κάτι τέτοιο για εμάς, θα ήθελα να το σημειώσω στο τέλος, ότι σε όλα τα πράγματα στη ζωή, στο τέλος υπάρχει και αυτό που λέμε το ηθικό πλαίσιο διαχείρισης καταστάσεων. Η ΠΑΕ ΆΡΙΣ δεν εμπλέκεται σε διαχειρήσεις οι οποίες έχουν σκοπιμότητες. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για να προστατεύσει τον οργανισμό και θα τον προστατεύσει, και αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα σε αυτούς τους οποίους ίσως τα διακινούν, ίσως τα υποφελούνται, ίσως τα διεκδικούν. Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Κύριε Ντομαζάντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε στο Λίμπερο και για αυτό το πολύ δύσκολο θέμα, στενάχωρο θέμα για τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον έπρεπε να ακουστεί και η επίσημη πλευρά του Άριος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς και καλό μεσημέρι στους ακροατές του αγαπητού ραδιοφώνου σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.